Αξιότιμη κυρία Υπουργέ Πολιτισμού και Αθλητισμού, αξιότιμο Προεδρείο και μέλη του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, κυρίες και κύριοι, η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζα Γουλανδρή, έχουμε την τιμή και την χαρά να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε κυρίως που επιλέξετε αυτόν εδώ το χώρο για την παρουσίαση του σημαντικού τόμου, όπου καταχωρείται πολύτιμο υλικό που αφορά τις 14 στον αριθμό διεθνής συναντήσεις αρχαίου δράματος στους Δελφούς. Είναι ένας τόμος όπου καταγράφονται μελέτες διακεκριμένων ερευνητών, πανεπιστημιακών δασκάλων, μελετητών, κριτικών του θεάτρου και σημαντικά σημειώματα διαπρεπών σκηνοθετών και καλλιτεχνών όλων των εκφάνσεων των καλλιτεχνικών δράσεων. Δράσεις που ρίχνουν φως σε επίκαιρα προβλήματα των καιρών, ιδιαίτερα της εποχής που διανύουμε. Είναι βέβαιο ότι ο σημαντικός αυτός τόμος θα προσφέρει πολύτιμο υλικό και θα διευκολύνει την έρευνα και θα βοηθήσει μοιημένους και λιγότερο εξοικειωμένους να κατανοήσουμε ότι το αρχαίο δράμα σε όλες του τις πτυχές και θεματικές ενότητες εκπέμπει μηνύματα που άπτονται και θίγονται μεγάλα κέρια σημασία σε ερωτήματα που αφορούν τον άνθρωπο, την κοινωνία, την αποιεροποιημένη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, τις σχέσεις του με τον συνάνθρωπο. Το πάθος, η έκσταση, τα συνειδησιακά διλήμματα, η αγωνία, ο θάνατος, ο φόβος είναι καταστάσεις καθαρτικές που ανακαινίζουν τη ζωή, αρκεί να προσεγγίσουμε με νηπτική διάθεση τα νάματα της Κασταλίας πηγής, να συμβουλευτούμε την πυθία για τα μελούμενα των καιρών, να περπατήσουμε στις ανηφοριές της Ιεράς Οδού για να φτάσουμε στο ναό του Απόλλωνα και πιο πάνω στο αρχαίο θέατρο και το στάδιο. Για όλες αυτές τις θείες δωρεές σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και που επιλέξατε το φιλόξενο αυτό βήμα, που είναι και θα παραμένει πάντα στη διάθεσή σας για τους πολιτιστικούς σκοπούς, για τα ιδεώδη του Κέντρου Δελφών, που τόσα ευεργετικά μηνύματα εκπέμπει για όλους μας. Είμαι ο Παναγιώτης Ζωηλός, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Κύριε Πρώην Πρωθυπουργέ Αντώνη Σαμαρά, κυρία Υπουργέ Έλληνα Μενδώνη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη της Θεβαίας Ελλάδας, κυρία Υφυπουργέ Τουρισμού Άγγελα Γκερέκου, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην παρουσίαση του βιβλίου «Το αρχαίο δράμα στους Δελφούς, Διεθνείς Συναντήσεις Αρχαίου Δράματος», που δημοσιεύθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Πρόκειται για βιβλίο σταθμό στην εκδοτική δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, καθώς καταγράφει την ιστορία ενός σπουδαίου θεσμού του κέντρου. Οι διεθνείς συναντήσεις αρχαίου δράματος ξεκίνησαν το 1985 επί προεδρίας του Γεωργίου Κανδύλη και διευθύνσεως Περικλή Νεάρχου. Καθοριστική στην περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού υπήρξε η παρουσία του καθηγητή Βασίλη Καρασμάνη, που είναι μαζί μας εδώ σήμερα, στην διεύθυνση του κέντρου κατά την περίοδο 1994-2004. Οι συναντήσεις εκείνες, κατά μία έννοια,
συνέχισαν με εξαιρετική επιτυχία τις Δελφικές εορτές που είχαν οραματιστεί και γενιάσει το 1927 ο Άγγελος Σικελιανός και Εύα Πάλμερ. Η επιτυχία του θεσμού οφείλει πολλά στην έμπνευση και σοφή αρρωγή του κυρίου Θεόδωρου Τερζόπλου, σπουδαίου θεατράνθρωπου με διεθνή αναγνώριση, στον οποίο είχε ανατεθεί η ευθύνη οργάνωσης των συναντήσεων. Το βιβλίο είναι το αποτέλεσμα της άοχνης και προσεκτικής φροντίδας της κυρίας Μάρος Νικολοπούλου, προϊσταμένης του Τμήματος Συνεδρίων και Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων του Κέντρου Δελφών. Στην επιμονή, υπομονή και πολύχρονη εμπειρία της οφείλεται η άψογη δημιουργία και επιμέλεια του τόμου. Την εκδοτική επιμέλεια του βιβλίου ανέλαβαν οι εκδόσεις Άγρα. Οφείλονται ευχαριστίες στον εκδότη κύριο Πετσόπουλο. Η απόφαση δημοσίευσης του βιβλίου έτυχε της υποστήριξης της τέως Προέδρου και νυν επιτήμου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου, κυρίας Ελένης Αβιβελέρη, που είναι εδώ μαζί μας βέβαια, η οποία άλλωστε συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη του θεσμού. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μοναδικό ντοκουμέντο, καθώς εκτός από το σπάνιο φωτογραφικό υλικό, συγκεντρώνει και κάποιες από τις σημαντικότερες ανακοινώσεις παρεμβάσεις που ακούστηκαν στο πλαίσιο αυτού του πολυετούς θεσμού. Στο συγκεκριμένο τόμο συμβάλλουν με τις σκέψεις τους κάποιοι από τους σπουδαιότερους διεθνώς ανθρώπους του σύγχρονου θεάτρου, της θεατρολογίας, αλλά και της σκέψης και των εικαστικών τεχνών. Αναφέρω ενδεικτικά τα ονόματα των Χάινερ Μιούλερ, Ανάτολη Βασίλιεφ, Γιώρι Λιουμπίνοφ, Ταντάση Σουζούκη, Έλεν Στιούαρτ, Λουο Ζιν Λίν, Έτε Λαντνάν, Ντάριο Φω, Ουέλες Ογίνκα, Σέιμου Σχίνη, Γιάννη Τσαρούχη, Γιάννη Κουνέλη, Θεόδωρο Τερζόπλο, Ελένη Βαροπούλου. Οι διεθνείς συναντήσεις αρχαίου δράματος στους Δελφούς δημιουργήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν σε μία περίοδο πριν την οικονομική κρίση, όταν, για να παραφράσω τον αγαπημένο μου Κωνσταντίνο Καβάφη, του ταλαιπώρου κράτους μας δεν ήταν μεγάλη η πτώχεια και το μόνιμο προσωπικό του κέντρου ήταν πολυπληθέστερο και η επιδότησή του από την ελληνική πολιτεία ήταν υπερδιπλάσια από ό,τι σήμερα. Σήμερα, στο μεγαλύτερο μέρος τους, οι εκδηλώσεις αυτές, ειδικά θεσμοί που έχουν πλέον καταξιωθεί διεθνώς, όπως η Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών, που διανύει τον 7ο χρόνο λειτουργίας της, χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από χορηγίες. Η Δελφική Ακαδημία, από την ίδρυσή της μέχρι τώρα, έχει τύχει της αφίδωλης υποστήριξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Τόσο ο τέος Περιφερειάρχης, κ. Κώστας Μπακογιάννης, όσο και ο νυν, εξίσου άοκνος Περιφερειάρχης, κ. Φάνης Πανός, έχουν αγκαλιάσει τη Δελφική Ακαδημία και ενστερνιστεί το όραμά της. Αλλά και η δημοσίευση του βιβλίου που παρουσιάζουμε σήμερα δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την γενεοδορία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Θα ήθελα και από εδώ να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Περιφερειάρχη, αγαπητέ κύριε Αντιπεριφερειάρχη, και εσάς βεβαίως, κύριε Δελμούζο. Από το βήμα αυτό, οφείλω βεβαίως να σημειώσω με έμφαση ότι η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, και αναφέρομαι βεβαίως προσωπικά στην Υπουργό, κυρία Λίνα Μενδώνη, έχει αναλάβει να ενισχύσει σημαντικά τις προσπάθειες του Κέντρου Δελφών να καταστεί ένας πραγματικός ομφαλός διακίνησης και παραγωγής πολιτισμού σε διεθνές επίπεδο. Να τονίσω ότι εκτός από την υπόσχεσή της για γενναιόδορη έκτακτη επιχορήγηση εφέτος, κάτι που το Κέντρο χρειάζεται απολύτως και επιγόντως, η Υπουργός κυρία Μενδώνη, με δικές της άοκνες προσωπικές της ενέργειες, έχει εξασφαλίσει την ένταξη του μακρόπνοου έργου ενεργειακής αναβάθμισης και συνολικής αποκατάστασης του Συνεδριακού Κέντρου στο Ταμείο Ανάκαμψης. Σε δύο περίπου χρόνια από τώρα, το Συνεδριακό μας Κέντρο θα αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα στο είδος του σε ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο, χάρη στο όραμα και τη φροντίδα της Υπουργού κυρίας Μενδώνη, την οποία θα ήθελα εκ νέου να ευχαριστήσω και εδώ. Κυρία Υπουργέ, όλοι στο κέντρο και εγώ προσωπικά σας είμαστε ευγνώμονες. Και σε αυτή την περίπτωση, ο θεσμός της χορηγίας που ανάγεται, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, στην αρχαία Ελλάδα και μάλιστα συνδέεται στενά με την εξέλιξη του αρχαίου δράματος, έπαιξε αποφασιστικό ρόλο.
Αναφέρομαι στην αφίδωλη προσφορά της Προέδρου της Συλλόγου Φίλων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου, κυρίας Δήμητρας Φιλίππου, που είναι εδώ μαζί μας, με δωρεά της οποίας το Υπουργείο Πολιτισμού ανέλαβε και ολοκλήρωσε τη μελέτη για τις κτηριακές αποκαταστάσεις και την ενεργειακή αναβάθμιση του συνεδριακού μας κέντρου. Σας ευχαριστώ θερμότατα, αγαπητή κυρία Φιλίππου. Παραλαμβάνοντας, όπως όλοι γνωρίζετε, μια λαμπρή και βαριά κληρονομιά από τη σχεδόν 300ετή θητεία της κυρίας Αρβελέρ, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Δελφών, έχω θέσει ως προτεραιότητά μου σε συνεργασία με τους εξέχοντες και αφοσιωμένους συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ξέρω ότι μπορεί λίγο να μακρηγορώ, αλλά θέλω να αναφέρω όλα τα ονόματα των συνεργατών μου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τους κυρίους και κυρίες Φίβο Γεώργιο Αγγελέτο, Κωνσταντίνο Βανιτόπλο, Στέφανο Ντομινιόνι, Έλενα Θεοδούλου, Χαβαλάμπου, Ειρήνη Κίτσου Μιλωνά, Λίμινα Ίντι, Σοφία Ντενίση, Εύη Σταυροπούλου, Κωνσταντίνος Χριστίδης, Αθανασία Ψάλτη, Ευγενία Γερούση, Μπέντε Μάχερ, Αναστασία Γκαδόλου, Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου, Γεώργιος Καλαμαντής, Αθανάσιος Μαρκόπλος, Σταματία Χατζηνικολάου. Είμαστε αρκετοί, ζωή να έχουμε. Τον διευθυντή του βεβαίως, κύριο Ανδρέα Γκόφα, και τα στελέχη του κέντρου. Έχω λοιπόν θέσει ως στόχο μου να ενισχύσω και να αναπτύξω περαιτέρω τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών ως όντως διεθνούς ομφαλού διακίνησης και κατά το δυνατόν παραγωγής πολιτισμού. Όπως ανακοίνωσα ήδη τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ανέλαβα την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, τρεις είναι οι βασικοί άξονες των καινούριων δράσεων και πρωτοβουλειών που θα αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια με στόχο την διεθνή εξωστρέφεια του κέντρου, εκτός βεβαίως από την ενίσχυση των ήδη καθιερωμένων δραστηριοτήτων του. Πρώτον, η δημιουργία αυτού που ονομάζω Διεθνές Δελφικό Πολιτιστικό Δίκτυο Φόρουμ. Αυτό θα αφορά στην δημιουργία πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ διαφόρων πόλεων χωρών της Ευρώπης, αλλά και πέρα από την Ευρώπη, που κάθε χρόνο με επίκεντρο τους Δελφούς θα προβάλλουν και θα προβάλλουν πτυχές της πολιτιστικής παραγωγής μιας συγκεκριμένης ευρωπαϊκής χώρας, αλλά και μιας μη ευρωπαϊκής. Η δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου, που υποθέτει την εδραίωση συνεργασιών τόσο με εθνικούς φορείς, κυρίως το Υπουργείο Πολιτισμού, όσο και με διεθνείς όπως η UNESCO, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλα. Ήδη έχει δρομολογηθεί σχετικό πλαίσιο συνεργασίας και με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, αλλά προσβλέπουμε σε συνεργασίες και με άλλους διεθνείς και εντόπιους φορείς. Δεύτερον, η δημιουργία του θεσμού των Δελφικών Διαλόγων. Κάθε χρόνο, διεθνείς προσωπικότητες, εξαιρετικά επιδραστικές, της παγκόσμιας σκέψης, οι οποίες διερευνούν θέματα που άπτονται σημαντικών τρεχόντων ζητημάτων, προβλημάτων, οικολογική κρίση, τεχνολογία και δημοκρατία, συνολικά η εποχή που διανύουμε, την οποία σε διάφορα γραπτά μου ορίζω ως νεομεσαιωνικό μετακαπιταλισμό, βασική παράμετρος της οποίας είναι η μετάβαση προς το μετα-ανθρώπινο. Τρίτον, η δημιουργία προγράμματος φιλοξενίας, residencies, σημαντικών, διεθνώς καταξιωμένων ή πολλά υποσχόμενων καλλιτεχνών, οικαστικών μουσικών, αλλά και στοχαστών συγγραφέων, οι οποίοι θα προσκαλούνται στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών με την προσδοκία να παράγουν έργα τα οποία θα μένουν στο κέντρο ή τα οποία θα έχουν άμεση σχέση με την φιλοξενία τους σε αυτό. Για την πραγματοποίηση αυτών των σημαντικών προγραμμάτων, αλλά και άλλων επιμέρους, καθώς και για την απρόσκοπτη εν γέννη λειτουργία του Κέντρου Δελφών, που φιλοδοξεί και οφείλει να είναι πολιτιστικό κέντρο διεθνούς δελληνικούς, σύμφωνα και με το όραμα του ιδρυτή του Κωνσταντίνου Καραμαλή και όλων των διαδόχων του στην ηγεσία της χώρας, έχω ξεκινήσει μια σύντονη προσπάθεια εξασφάλισης χωριών. Οι Δελφικοί Διάλογοι, αλλά και το πρόγραμμα ενός ετήσιου διεθνούς συνεδρίου για τη σημασία της ελληνικής αρχαιότητας στον σύγχρονο κόσμο, ελπίζω σύντομα να τύχουν χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όσον αφορά στο πρόγραμμα φιλοξενίας σε καλλιτέχνες και στοχαστές συγγραφείς, έχουμε εξασφαλίσει για τρία τουλάχιστον χρόνια την εξαιρετικά γενναιόδορη υποστήριξη χορηγία του ομίλου Eurolife. Στον κύριο Αλέξανδρο Σαββιγεωργίου, που είναι εδώ μαζί μας σήμερα, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Eurolife Insurance Group, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και αντιπρόεδρος του European Insurance Federation, είμαι βαθύτατα ευγνώμων.
Αγαπητέ κύριε Σαββιγεωργίου, θα ήθελα και εδώ να σας εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες εμού προσωπικά και όλων των συνεργατών μου στο Κέντρο Δελφών. Δεν θα ήθελα να τελειώσω και τελειώνω την εισαγωγική παρέμβασή μου χωρίς να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου σε όλα τα στελέχη του Κέντρου Δελφών που το αγαπούν και το νοιάζονται σαν το σπίτι τους και προσφέρουν ουσιαστικά σε αυτό. Κάποτε, πράγματι, με πνεύμα θα τολμούσα να πω αυτοθυσίας. Θα ήθελα να φέρω τα ονόματα των αρχαιότερων από την άποψη υπηρεσίας στο κέντρο, όχι ηλικιακά, μην παρεξηγηθώ, συνεργατών, ξεκινώντας από την υποδειγματικά υπεύθυνη και γενναιόδορη κυρία Έφη Βασιλοπούλου, προϊσταμένου του Τμήματος Διοίκησης, που υπηρετεί το κέντρο από ιδρύσεώς του, την κυρία Μάρο Νικολοπούλου, προϊσταμένη Τμήματος Συνεδρίων και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, τον κύριο Γιάννη Βογανάτσι, προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικών, τον κύριο Περικλή Σπάτουλα, προϊστάμενο του Τμήματος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, την κυρία Ελένη Κούκη, την κυρία Αθηνά Γκότση, την κυρία Ελένη Τσουβέλη, τον Θεόδωρο Δεβιζιώτη, Δημήτρη Νικολακάκο, την κυρία Κική Σεγκούνη, τον κύριο Άρη Γούβαλη, τον Γιάννη Χαραμαντά, την Μίνα Παπαγεωργίου, τον Λάμπρο Μπρέλα, τη Μαρία Ντίνα και βεβαίως τον διευθυντή του κέντρου, τον καθηγητή κύριο Ανδρέα Γκόφα. Η σημερινή εκδήλωση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την γενναιόδορη αρρωγή του Ιδρύματος Ελίζας και Βασίλη Γουλανδρή. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον διευθυντή του Ιδρύματος, τον κύριο Τσομάλη. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Αξιότιμε κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αξιότιμη κυρία επίτιμη Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου, αγαπητή κυρία Αρβελέρ, αξιότιμοι συνάδελφοι, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών και λάτρεις του αρχαίου δράματος, σας καλωσορίζω και εγώ στη σημερινή βιβλιοπαρουσίαση. Είμαι ο Ανδρέας Γκόφας, ο νέος διευθυντής του Κέντρου Δελφών και με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζω στη βιβλιοπαρουσίαση αυτής της εμβληματικής έκδοσης. Δεν θα σας κουράσω με ένα μακροσκελή χαιρετισμό. Με κάλυψε όλα όσα είπε ο κύριος Πρόεδρος, τα οποία και στην υπογράφω. Ανέβηκα στο βήμα προκειμένου να εκφράσω και εγώ σύντομα τις δικές μου ευχαριστίες. Πρώτα απ' όλα στην κυρία Υπουργό για την τιμητική εμπιστοσύνη της οποίας ελπίζω να σταθώ αντάξιος. Δεύτερον, να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή και τον διευθυντή του κύριο Κουτσομάλη, για τη φιλοξενία στον υπέροχο αυτό χώρο, προϊόν του πολιτιστικού οράματος του Βασίλη και της Ελίζας Γουλανδρή και της αγάπης τους για τις τέχνες. Σας ευχαριστούμε. Τρίτον, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και εγώ προς τα στελέχη του Κέντρου Δελφών. Και ο Πρόεδρος, ο καθηγητής Δροϊλός και εγώ συνέχεια λέμε από τη μέρα που αναλάβαμε, τον Αύγουστο του 2022, πόσο τυχεροί είμαστε που το κέντρο στελεχώνεται από ένα προσωπικό που όχι μόνο αγαπά το κέντρο, την αποστολή και το έργο του, αλλά και προσωπικό αξιοσημείωτα ευσυνείδητο, το οποίο λειτουργεί παρά τις πολλαπλές ελλείψεις, με επαγγελματισμό, αλλά και πολλές φορές, όπως τόνισε ο Πρόεδρος, αυτοθυσία. Πέρα λοιπόν από την αγαπητή μου Μάρο Νικολοπούλου, η οποία έχει και τη γενική ευθύνη της έκδοσης, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω, χωρίς να κατονομάσω όλα τα στελέχη του κέντρου, τις θερμές μου ευχαριστίες προς την Έφη Βασιλοπούλου, τον Γιάννη, τον Βογανάτσι, τον Περικλή, τον Σπάτουλα, την Αθηνά, την Κότση, που είναι όλοι σήμερα μαζί μας, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα στελέχη του κέντρου, στους Δελφούς και στην Αθήνα, τα οποία πραγματικά έδωσαν την ψυχή τους όλα αυτά τα χρόνια κατά τη διάρκεια των 14 διεθνών συναντήσεων αρχαίου δράματος του Δελφούς, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι Δελφοί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για το αρχαίο δράμα. Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, την προαιώνια άβρα του ελληνικού πολιτισμού μπορεί να αναπνεύσει κανείς μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου και των διεθνών συναντήσεων αρχαίου δράματος. Στην τρέχουσα κρίσιμη παγκόσμια συγκυρία, πρέπει να θέσουμε αυτό μας το εθνικό κεφάλαιο όσο πιο εμφατικά στο τραπέζι. Προς αυτή την κατεύθυνση, καμία και κανείς άλλος δεν εργάζεται τόσο μεθοδικά, με τόσο πάθος και όραμα, όσο ο Υπουργός,
Μενδώνη, της οποίας, όπως έχω πει, την ενέργεια ζηλεύω και με εμπνέει κιόλας. Την ευχαριστώ που μας θυμάμαι τη σημερινή της παρουσία και την παρακαλώ να έρθει στο βήμα. Μετά την κυρία Υπουργό θα ακολουθήσει ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Δελμούζος. Κύριε Πρώην Πρωθυπουργέ, κυρία Πρόεδρε του ΕΟΤ, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, αγαπητή και σεβαστή μας επίτιμη Πρόεδρε του Κέντρου Δελφών, Ελένη Αρβελέρ, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα βρίσκομαι εδώ πραγματικά με πολύ χαρά, σε αυτό το πολύ φιλόξενο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Βουλανδρή, με την ευκαιρία της παρουσίασης της νέας έκδοσης του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών με τον τίτλο «Το αρχαίο δράμα στους Δελφούς». Καταρχήν, επιτρέψτε μου να απευθύνω σε όλους τις θερμότερες ευχές μου για τη νέα χρονιά, η οποία ελπίζω να είναι μια χρονιά αποκατάστασης της ειρήνης και της ομαλότητας στον ταραγμένο κόσμο μας και κατ' επέκταση μια χρονιά συνέχισης της σταθερότητας, της ανάπτυξης, της κοινωνικής δημιουργικότητας της πατρίδας μας, αλλά και της προσωπικής και οικογενειακής γαλήνης και ευημερίας όλων. Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών ιδρύθηκε επίσημα το 1977, αλλά οι σχετικές προεργασίες είχαν ξεκινήσει από τα τέλη της δεκαετίας του 50, ενώ η σχετική όσμωση αναγόταν στην ακόμα παλαιότερη ιδέα της δημιουργίας ενός διεθνούς κέντρου πνευματικής συνεργασίας των λαών. Σκοπός του ήταν η ανάπτυξη των κοινών πολιτιστικών στοιχείων που ενώνουν τους λαούς της Ευρώπης, αλλά και η προαγωγή του πολιτισμού μέσω της ενθάρρυνσης του διαπολιτισμικού διαλόγου, της καλλιέργειας, της επιστημονικής έρευνας, της διοργάνωσης διεθνών συναντήσεων και δράσεων πολιτιστικού χαρακτήρα. Εντός του ευρύτερου αυτού πλαισίου, το κέντρο θεμελίωσε και οικοδόμησε από πολύ νωρίς μια στενή, διαρκή και εξαιρετικά γόνιμη και δημιουργική σχέση των Δελφών με το αρχαίο δράμα, τη μελέτη, την κατανόηση και την ερμηνεία του σε άμεση αναφορά με το σύγχρονο κόσμο. Μια σχέση που αντλούσε την αφετηρία και την πνευματική κληρονομιά της από τις δελφικές γιορτές του Άγγελου και της Εύας Σκελιανού. Ειδικά την 20ετία από το 1985 και εξής, με χρονική αφετηρία την ανάδειξη της Αθήνας σε πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και σημείο τερματισμού και ολοκλήρωσης του ιστορικού κύκλου, την εκδήλωση της διεθνούς οικονομικής κρίσης με τις οξείες και μακροχρόνιες επιπτώσεις στον πολιτισμό, οι Δελφοί και το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο αναδείχθηκαν διεθνώς στον κατεξοχήν τόπο επαφής, ζήμωσης και σύζευξης του αρχαίου δράματος με το σύγχρονο κόσμο, καθώς και της ιστορικής θεατρικής παράδοσης με την ερμηνευτική προσέγγιση και την καλλιτεχνική αναζήτηση του σήμερα, χάρη στις 14 εμβληματικές συναντήσεις αρχαίου δράματος. Οι συναντήσεις αυτές, που συμπεριελάμβαναν υπό κοινό οργανωτικό πλαίσιο, επιστημονικά συμπόσια, πρωτοποριακές θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, ερευνητικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια, καθώς και πλήθος παράλληλων καλλιτεχνικών δράσεων σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στον τομέα των οικαστικών και παραστατικών τεχνών, εξελίχθηκαν σε ένα διεθνές, ζωντανό και δυναμικό, πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό πεδίο συνάντησης και διαλόγου ακαδημαϊκών φιλολόγων, θεωρητικών και κριτικών του θεάτρου, αλλά και ενεργών θεατρικών δημιουργών, συγγραφέων, σκηνοθετών, ηθοποιών. Οι συναντήσεις αυτές προσέφεραν ένα εξαιρετικά γόνιμο έδαφος για την επαναξιολόγηση κλασικών παραστάσεων, την κατάθεση νέων ερμηνευτικών απόψεων και εξυγχρονιστικών προτάσεων, την εφαρμογή ερευνητικών πειραματισμών και διασκευών του αρχαίου δράματος υπό τη σύγχρονη οπτική. Συνδύασαν με μοναδική επιτυχία την ακαδημαϊκή έρευνα και διδασκαλία με την εφαρμοσμένη θεατρική παιδεία και πράξη, δημιουργώντας τομή και αφήνοντας ισχυρή κληρονομιά στη σύγχρονη ανάγνωση, στη μελέτη, στην κατανόηση και στη σκηνική παρουσίαση και ερμηνεία του αρχαίου δράματος. Ταυτόχρονα, αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς στα ελληνικά και διεθνή καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δρόμενα, προβάλλοντας τη φυσιογνωμία, το διακριτικό αποτύπωμα και τη σημαντική προσφορά του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Στο διάστημα των 2 δεκαετιών, οι 14 συναντήσεις αρχαίου δράματος κληροδότησαν στο κέντρο ένα πλούσιο αρχαιακό υλικό
το οποίο αποτελεί μια ενδυνάμει πολύτιμη πηγή για τους σύγχρονους και επόμενους μελετητές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει και νομίζω ήδη δρομολογείται η αξιοποίησή του. Γι' αυτό και στη διάρκεια της πανδημίας, το κέντρο μετέτρεψε τη δύσκολη συγκυρία σε ευκαιρία, προκειμένου να υλοποιήσει το προϋπάρχον σχέδιο της συστηματικής καταγραφής, επεξεργασίας και απόδοσης στο διεθνές αναγνωστικό κοινό, ειδικό και μη, των πολύτιμων στοιχείων πληροφοριών τεκμηρίωσης των συναντήσεων, μέσω της έκδοσης που σήμερα παρουσιάζεται εδώ. Η ειδική αυτή έκδοση, όπως ήδη ακούσαμε, περιλαμβάνει πλούσιο αρχιακό και φωτογραφικό υλικό, αναλυτική χρονολογική καταγραφή όλων των εκδηλώσεων, καθώς και πρότυπα άρθρα διακεκριμένων σκηνοθετών, κριτικών θεάτρων και πανεπιστημιακών καθηγητών, που έλαβαν ενεργά μέρος στις συναντήσεις, συνεισφέροντας με τη γνώση, την εμπειρία και την προσωπική τους οπτική. Όπως ήδη ακούσαμε από τον πρόεδρο, καθηγητή κ. Ροϊλό, την οργάνωση και παρουσίαση του υλικού αυτού στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τόμου ανέλαβε να επιμεληθεί ο σκηνοθέτης και θεατράνθρωπος Θεόδωρος Τεζόπουλος, επί σειρά ετών καλλιτεχνικός διευθυντής και χωρίς υπερβολή ψυχή και κινητήρια δύναμη των συναντήσεων, με τη συνδρομή πάντα της Μάρος Νικολοπούλου, προϊσταμένης του Τμήματος Συνεδρίων και Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων του Κέντρου, που είχε τη γενική εποπτεία και ευθύνη της έκδοσης και όχι μόνο. Θα ήθελα πραγματικά να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μαζί με τα συγχαρητήριά μου τόσο για το συγκεκριμένο εγχείρημα, όσο και για το σύνολο της προσφοράς τους. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας στην υλοποίηση της έκδοσης αυτής, καθώς βέβαια και τη συμβολή των εκδόσεων Άγρα. Χωρίς ένα καλό εκδότη, όσοι ξέρουμε από αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να έχεις καλό βιβλίο. Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών εισέρχεται πια σε μια νέα εποχή, επαναπροσδιορίζοντας και εξελίσσοντας τους στόχους και την προοπτική του. Το Κέντρο Δελφών δεν είναι απλώς ένα εργαλείο άσκησης πολιτιστικής πολιτικής για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική πολιτεία. Είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό, καθώς επί της ουσίας επιτελεί ένα μοναδικής ποιότητας έργο στον τομέα της εξωστρέφειας του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, σε συνδυασμό όμως πάντα με την κλασική αρχαιότητα. Αυτή η όσμωση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλα της τα επίπεδα, υλικά και άειλα, με τη σύγχρονη δημιουργία, είναι μία από τις βασικές πολιτικές του Υπουργείου Πολιτισμού από το 2019 μέχρι σήμερα. Ο κύριος Πρόεδρος αναφέρθηκε στις προσπάθειες, στις επιτυχείς προσπάθειες που έχει κάνει για την εξεύρεση χορηγιών. Εγώ εδώ θα ήθελα να πω, αγαπητέ Παναγιώτη, ότι όσο περισσότερα χορηγικά χρήματα βρίσκεις, τόσο περισσότερο θα αυξάνεται η επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα αυξάνεται όσο περισσότερα χρήματα χορηγικά βρίσκεις. Ήδη αναφέρθηκε ο Πρόεδρος στην ευγένεια και τη γενναιοδορία της Προέδρου των Φίλων του Κέντρου Δελφών, της κυρίας Δήμητρας Φιλίππου, χάρη στην οποία το Κέντρο Δελφών διαθέτει πλέον μία πλήρη μελέτη σε όλα της τα στάδια, απολύτως πλήρη μελέτη, για τον συνολικό εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Κέντρου, η οποία επιτρέπει στο Υπουργείο Πολιτισμού, μας επιτρέπει, να δεσμεύσουμε πόρους 10.600.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτό είναι το ποσό το οποίο απαιτείται για την συνολική υλοποίηση του έργου της αποκατάστασης, αναβάθμισης, ενεργειακής και μη του Κέντρου Δελφών, των υποδομών του Κέντρου Δελφών, το οποίο προφανώς έργο αναλαμβάνουν οι αντίστοιχες τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Φωκίδα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην αξία του πολιτιστικού κέντρου, αυτής της οραματικής επένδυσης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που πολύ συνειδητά έγινε εντός του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου των Δελφών. Καθώς οι Δελφοί δεν είναι ένας τυχαίος χώρος, δεν είναι ένας σημαντικός αρχαιολογικός χώρος που έχει εγγραφεί εδώ και δεκαετίες στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί στον πυρήνα μιας εξαιρετικά δυναμικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός επεσήμανε την ανάγκη ίδρυσης
ενός συνεδριακού κέντρου εκτός του αρχαιολογικού χώρου, μακριά από τον αρχαιολογικό χώρο, στην Ιταία, εκτός επομένως των περιορισμών που επιβάλλει η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο θα λειτουργήσει, κύριε Πρόεδρε, ως αντένα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Επομένως, οι προοπτικές είναι μεγάλες, όπως οι προκλήσεις και οι ευθύνες. Κλείνω επαναλαμβάνοντας κάτι το οποίο νομίζω ότι τόσο εσείς, όσο και η Πρίτανης κυρία Αρβελέρ, γνωρίζετε πολύ καλά. Το Υπουργείο Πολιτισμού στέκεται πάντα αξιόπιστος αργός και προστάτης στο πολύτιμο έργο σας, ανταποκρινόμενος τόσο στο θεσμικό όσο και στον ουσιαστικό του ρόλο. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμη Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, το αξιότιμη δεν είναι για το τίτλο του Υπουργού, αλλά είναι για το σπουδαίο έργο που κάνετε στο Υπουργείο και σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρώην Πρωθυπουργέ και φίλε Αντώνη Σαμαρά, κυρία Πρόεδρε του ΕΡΟΤ, κυρία Γκερέκο, κύριε Ροϊλέ, Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, κυρία Αρβελέρ, επίτιμη Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου και Πρίτανη και καθηγήτρια και ισχυά όλων μας, κυρία Πρόεδρος των Φίλων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου, κύριε Διευθυντά του Ιδρύματος Γουλάδρη, του υπέροχου αυτού χώρου που μας φιλοξενεί, κυρίες και κύριοι, συγχωρέστε με αν δεν έχω αναφέρει άλλους, δεν το κάνω από αγένεια, το κάνω από μία ενημέρωση. Είμαι ο Γιώργος Θοδολμούζος, ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος και όχι Στερεάς Ελλάδος, όπως με βλέπει ο φίλος μου ο Ροηλός και μου δίνει ένα τίτλο μεγάλο. Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας, γιατί είναι υποχρέωση του Αντιπεριφερειάρχη που είναι και κατά το ίμιση Δελφιώτης. Είμαι ο πρώτος Αντιπεριφερειάρχης που κατάγω την καταγωγή από την όμορφη και μικρή πόλη των Δελφών. Και χαίρομαι που είμαι εδώ για όσα κάνετε, να σας ευχαριστήσω για όσα κάνετε για τους Δελφούς. Πριν απ' όλα, σας μεταφέρω την αγάπη και τις ευχές σε εσάς και στις οικογένειές σας, του Περιφερειάρχη μας του Φάνη του Σπανού. Γνωρίζετε ότι και εμείς είμαστε σε δύσκολη περιεκλογική περίοδο. Τον Οκτώβριο είναι οι εκλογές μας και οι ενηλυμένες του υποχρεώσεις τον ανάγκασαν να μείνει μακριά από εσάς. Οι κρίσεις, τις οποίες γνωρίζετε καλύτερα από μένα, τα τσάκισαν όλες τις οικονομίες, όχι μόνο των κρατών, αλλά και των περιφερειών. Θα σας πω μόνο ότι για να συνδράμουμε τα νοσοκομεία της περιφέρειας δώσαμε 5 εκατομμύρια ευρώ. Αριθμός μεγάλος, ο οποίος μας πήγε πίσω τα έργα, μας καθυστέρησε, αλλά χαίρομαι που είμαι στην ομάδα του Φάνη του Σπανού, που βοηθήσαμε να εκδοθεί αυτό το σημαντικό έργο που βοηθά και προάγει την τέχνη και τον πολιτισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλησπέρα σας και από εμένα. Λέγομαι Μάρο Νικολοπούλου. Θα συντονίσω το δεύτερο μέρος της σημερινής παρουσίασης. Και θέλω να παρακαλέσω καταρχήν τους ομιλητές που θα παρουσιάσουν πια την ίδια την έκδοση και το αρχαίο δράμα να έρθουν. Τον πρόεδρο, τον κύριο Παναγιώτη Ροηλό. Την κυρία Ελένη Βαροπούλου, θεατρολόγο και κριτικό θεάτρου και τέχνης, και τον εκδότη, τον κύριο Σταύρο Πετσόπουλο. Παρακαλώ, ελάτε στη σκηνή. Λοιπόν, πριν πάρουν το λόγο οι ομιλητές, θα ήθελα να σας πω λίγα πράγματα για το ίδιο το βιβλίο. Καταρχήν, αυτή η νέα έκδοση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών αποτελεί τον ελληνικό τόμο. Θα ακολουθήσει πολύ σύντομα και ο αγγλικός τόμος. Το βιβλίο, όπως υπόθηκε και από άλλους, αποτελεί μια συστηματική καταγραφή, τεκμηρίωση και παρουσίαση 14 συνολικά συναντήσεων αρχαίου δράματος που πραγματοποιήθηκαν στους Δελφούς την περίοδο 1985 έως 2009. Την γενική υποπτία της έκδοσης είχε ο σκηνοθέτης Θόδωρος Τερζόπουλος. Τη συλλογή, την επιμέλεια και την οργάνωση του υλικού την είχα εγώ.
Ο Θόδωρος δεν είναι σήμερα μαζί μας, ο Θόδωρος Τεζόπουλος, λόγω οικογενειακού πένθους. Λυπούμαστε ιδιαιτέρως γι' αυτό και βεβαίως κυρίως για το λόγο που τον κρατάει μακριά μας. Το αρχαίο δράμα στους Δελφούς ήταν κατά κύριο λόγο δική του δημιουργία. Σχεδίασε και υλοποίησε ένα εξαιρετικά πρωτότυπο και πρωτοποριακό καλλιτεχνικό σκεπτικό, ένα νέο τρόπο προσέγγισης του αρχαίου δράματος, που συνδύασε με μοναδική επιτυχία τη μελέτη και την έρευνα με τη θεατρική πράξη και θεατρική παιδεία. Και μια μικρή παρένθεση, εγώ βρίσκομαι στο Κέντρο Δελφών από το τέλος του 1984, δηλαδή πάρα πολλά χρόνια, και έζησα και εργάστηκα για όλες τις συναντήσεις αρχαίου δράματος. Σχεδιάζοντας το βιβλίο, ο οδηγός μας υπήρξε το διαθέσιμο υλικό, παλιά προγράμματα, πρακτικά συμποσίων, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, διαφημιστικά φυλάδια και δημοσιεύματα από τον τύπο της εποχής. Αυτό το πρωτογενές υλικό, που ήταν ογκώδες όπως αντιλαμβάνεστε, έπρεπε να εντοπιστεί σε διάφορα αρχεία και φακέλους, να αξιολογηθεί, να συστηματοποιηθεί, ώστε να αποτελέσει την ύλη ενός βιβλίου. Και βεβαίως το υλικό αυτό ήταν στη μεγαλύτερη μορφή του, σε έντυπη μορφή, και είχε υποστεί και κάποια φθορά, αναπόφευκτη φθορά του χρόνου. Ειδικώς, μάλιστα, οι διαθέσιμες φωτογραφίες δεν ήταν πάντα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ιδίως του 1985-86-87. Αξιοποιήθηκαν πάντως στο έπακρο, βελτιώθηκε η εικόνα όπου χρειαζόταν και όπου ήταν εφικτό. Συμπληρωματικά, χρησιμοποιήθηκε υλικό από το αρχείο της φωτογράφου Γιοχάννα Βέμπερ, του Θεάτρου Άτης, του Ιδρύματος Ωνάση, με το οποίο είχε συνεργαστεί το κέντρο το 2018 σε ειδικό αφιέρωμα που είχε κάνει προς τιμήν του Θόδωρου Τεζόπουλου, καθώς και κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες ιδιωτών που μας παραχώρησαν πολύ ευγενικά και τους ευχαριστούμε θερμά όλους. Οπότε το βιβλίο που έχουμε σήμερα στα χέρια υπόθηκε και περιλαμβάνει πρωτότυπα άρθρα και δοκίμια κριτικών θεάτρου, ακαδημαϊκών, πανεπιστημιακών καθηγητών που έλαβαν μέρος στις συναντήσεις αρχαίου δράματος και σε πιο προσωπική γραφή αναμνήσεις καλλιτεχνών και σκηνοθετών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα των παραστάσεων και των εργαστηριών. Επίσης, δημοσιεύονται και κάποια αποσπάσματα από συνεντεύξεις και ρεπορτάζ στον τύπο της εποχής, και καθώς και κάποια αποσπάσματα από επιλεγμένες ομιλίες στο συμπόσιο, κυρίως ανθρώπων που έλαβαν μέρος, αλλά σήμερα δεν είναι κοντά μας και δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε άρθρο τους. Και αναφέρομαι στην ομιλία του Δημήτρη Μαρονίτη, που συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο, όπως και στην απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Σέιμου Σχήνη, που είχε έρθει το 2004 στους Δελφούς και μας είχε μιλήσει για το νέο του τότε βιβλίο, «Την ταφή στη Θήβα», την Αντιγόνη Σοφοκλή, γραμμένη κάπως διαφορετικά. Τα κείμενα συμπληρώνονται με πολλές φωτογραφίες, εντός και εκτός κειμένου, η εκτός κειμένου σε ειδική ενότητα. Και στο τέλος του βιβλίου, και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, καταγράφονται αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις ανά έτος που έγιναν στους Δελφούς, δηλαδή ομιλητές, τίτλοι εισηγήσεων, θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια, παρουσιάσεις μεθόδου εργασίας, εκθέσεις, προβολές, όλες οι εκδηλώσεις που έγιναν όλα αυτά τα 24 χρόνια. Την μεγάλη εικόνα των συναντήσεων αρχαίου δράματος δίνει η συζήτηση που έχει ο Θόδωρος Τεζόπουλος με τη θεατρολόγο Ειρήνη Μουντράκη στην αρχή του βιβλίου. Δεν ξέρω αν η Ειρήνη είναι σήμερα μαζί μας. Είναι εδώ, πολύ ωραία, γιατί δεν την είδα στη θέση που νόμιζα ότι θα καθόταν. Και ακολουθούν τα υπόλοιπα κείμενα και με άρθρα και σημειώσεις ειδικότερης θεματολογίας. Από τους Έλληνες συγγραφείς είναι σήμερα μαζί μας η θεατρολόγος, κριτικός θεάτρου και τέχνης Ελένη Βαροπούλου, που θα σας μιλήσει λίγο αργότερα, η Ειρήνη Μουντράκη, η θεατρολόγος Πινελόπη Χατζηδημητρίου, είναι εδώ Πινελόπη, η οποία μάλιστα ήρθε ειδικώς από τη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση αυτή. Σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους εδώ, τη συμβολή τους στο βιβλίο, όπως και ευχαριστούμε βεβαίως και όσους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, Έλληνες και ξένους, γιατί είναι και αρκετοί ξένοι συγγραφείς. Για τις ίδιες τις συναντήσεις του αρχαίου δράματος, δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά δύο λόγια. Οργανωτικά κάθε συνάντηση αρθρώνεται σε τρεις διακριτές ενότητες, στο Διεθνές Συμπόσιο, στις θεατρικές παραστάσεις, που πολύ συχνά είναι πρεμιέρες και παραγωγές που έγιναν ειδικά για τους Δελφούς, με αρκετές πρωτιές, θα έλεγα, σημαντικών καλλιτεχνών. Να αναφέρω τον Αντάση Σουζούκη, τον Τόνι Χάρισον, τον Ρόμπερτ Βίλσον, τον Ανατόλη Βασίλειεφ, που πρωτοπαρουσιάζουν δουλειά τους στην Ελλάδα στους Δελφούς. Για πρώτη φορά έργο τους στην Ελλάδα έρχεται στους Δελφούς. Όπως επίσης στους Δελφούς παρουσιάζεται για πρώτη φορά τραγωδία από κινέζικο θίασο στα κινέζικα,
που εκτός Κίνας πρώτη φορά παρουσιάζεται στους Δελφούς. Και βεβαίως υπήρχαν και πολλαπλές άλλες δράσεις, εκπαιδευτικές δράσεις, θεατρικά εργαστήρια, εκθέσεις, προβολές κλπ. Χώρος υποδοχής όλων αυτών των εκδηλώσεων ήταν το συνεδριακό συγκρότημα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου των Δελφών στους Δελφούς, με μια πάρα πολύ σημαντική εξαίρεση, τον χώρο των παραστάσεων, που ήταν το αρχαίο στάδιο των Δελφών, μέσα στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, για το διάστημα 1985-2004. Μετά οι παραστάσεις μεταφέρονται στο υπαίθριο θέατρο Φρίνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Είναι για μένα μεγάλη χαρά και τιμή που συντονίζω αυτή τη συζήτηση και βεβαίως ακόμα περισσότερο επειδή είναι μαζί μας η επί 30 χρόνια πρόεδρος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, η Ελένη Αρβελέρ. Και θα ήθελα να πω ότι... χωρίς τη δική σας ενθάρρυνση και στήριξη, και αυτό δεν είναι απλώς σήμα ευγένειας, το βιβλίο δεν θα υπήρχε, δεν θα είχε εκδοθεί. Με τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας όταν υποβλήθηκε η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο και ελπίζω ότι το αποτέλεσμα να δικαιώνει αυτή την εμπιστοσύνη. Σας παρακαλώ πολύ να πάρετε το λόγο. Κυρία Αρβελέρ. Εγώ μιλώ τώρα. Βεβαίως εσείς μιλάτε τώρα. Πρώτα, θα χαιρετήσω και θα ευχαριστήσω την Υπουργό μας. Έχει κι άλλες δουλειές από το να ακούει μόνο έναν από τους μεγάλους οργανισμούς που διευθύνει. Άκουσα και είδα ότι και ο κύριος Σαμαράς μας τιμά σήμερα. Δεν μπορώ παρά να τον ευχαριστήσω όπως και όλους τους φίλους που είναι μαζί μας. Να πω απλά ότι από τη μεριά μου νιώθω τελείως αποσυνάγωγος. Δεν έχω καμία σχέση με το θέατρο και γι' αυτό θα πω μόνο αυτό που λέει ο Κοκτώ. Εφόσον τα μυστήρια αυτά μας ξεπερνούν, ας κάνουμε σαν να ήμασταν οι οργανωτές μου. Ας πούμε λοιπόν ότι είμαι μια οργανώτρια. Αν πω μπροστά στα μυστήρια αυτά ότι είμαι οργανώτρια, θα θυμηθώ μόνο ένα πράγμα, ότι σε όλες τις γλώσσες του κόσμου η λέξη θέατρο είναι ελληνική. Νιώθω λοιπόν ότι σήμερα είμαστε σε μία γιορτή θεάτρου. Από τα 30 χρόνια που ασχολήθηκα με το κέντρο, πρέπει να πω ότι στον απολογισμό κρατώ πάνω απ' όλα ακριβώς τη συμβολή του κέντρου στην ιστορία του αρχαίου θεάτρου. Και το λέω για ένα πολύ απλό λόγο. Σε όλα τα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής διδάσκεται χωρίς αντίρρηση ότι η αρχαία γραμματεία, λέει, διασώθηκε χάρη στους Άραβες. Απλά απάντησα σε αυτήν την παραξενολογία ότι να μου πούν πού είναι ο αραβικός Εσχύλος, πού είναι ο αραβικός Σοφοκλής, πού είναι ο αραβικός Ευρυπίδης. Μετά από αυτά, ας πούμε μόνο ευχαριστώ στους ταπεινούς μοναχούς καλόγερους τους Βυζαντινούς που μας έσωσαν ό,τι μπόρεσαν να σώσουν από το αρχαίο θέατρο παρά την αντίρρηση της Εκκλησίας και όλων των εκκλησιαστικών βιβλίων και άλλων. Θα τελειώσω απλώς λέγοντας ότι χωρίς τον Τερζόπουλο και χωρίς τη συμβολή ακριβώς
της Μάρος της Νικολοπούλου, ούτε τον τόμο θα είχαμε, αλλά ούτε και πολλές οργανώσεις από τις οργανώσεις του αρχαίου δράματος. Δεν θα πω τίποτα για την πάντοτε άρτια εμφάνιση της έκδοσης. Η Άγρα μας έχει δείξει πολλά δείγματα τέτοιας τελειότητας, αλλά απλώς θα ευχηθώ στον διάδοχό μου, τον Παναγιώτη, τον αγαπητό Ροηλό, καλή δύναμη, καλή υπομονή και καλή σχέση με την Υπουργό μας. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ροηλέ. Νομίζω έχετε το λόγο τώρα, κύριε Ροηλέ. Λοιπόν, ευχαριστώ. Λοιπόν, το βιβλίο παρουσιάζεται σήμερα εδώ, για το οποίο είπα λίγα πράγματα στην αρχή. Ακούσατε εκτενέστερα από την κυρία Νικολοπούλου. Θα ακούσετε επιπλέον κάποια λόγια από την κυρία Βαροπούλου και τον κύριο Πετσόπλο. Καθώς συγκεντρώνει τις απόψεις κάποιων από τους πιο πρωτοπαριακούς θεατρανθρώπους, καλλιτέχνες και λογοτέχνες των τελών του 20ου και των αρχών του 21ου αιώνα, αποτελεί εξαιρετική απόδειξη της διαχρονικής και διαπολιτισμικής αξίας του αρχαίου δράματος. Επιτρέψτε μου, θα μιλήσω λίγο ως καθηγητής, δηλαδή σαν να κάνω ένα είδος σεμιναρίο. Εντάξει, θέλω λίγο την υπομονή σας. Δεν είναι μάλλον τυχαίο που η ιστορία των χώρων που σήμερα θα ονομάζαμε κριτική θεωρία ή αισθητική, χώρων δηλαδή που σε μεγάλο βαθμό ταυτίζονται με την προσπάθεια του ανθρώπου να αναπτύξει συστηματικά την πολιτισμική του αυτοσυνειδησία, αρχίζει με μια πραγματεία που μελετά το δράμα. Αναφέρομαι βεβαίως στην ποιητική του Αριστοτέλη. Έλεος φόβος. Αυτά, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είναι τα δύο βασικότερα συναισθήματα που η τραγωδία προκαλεί στους θεατές των δρόντων της χαρακτήρων και από τα οποία μέσα από μια σχεδόν οξύμορη ομοιοπαθητική διαδικασία εν τέλει τους καθαίρει. Δεν γνωρίζω καμία άλλη ανάλυση που να εξηγεί με τέτοια διάβγεια και καθολικότητα την καθηλωτική σαγήνη της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας σαν αυτή του Αριστοτέλη, τουλάχιστον όπως εγώ την καταλαβαίνω. Τα δύο αυτά παθήματα, ο έλεος και ο φόβος, καλύπτουν κατά τη γνώμη μου όλο το εύρος της ατομικής και συλλογικής συμμετοχικότητας στα μιμητικά δρόμενα της τραγωδίας. Εξηγούμε. Ο φόβος εν πολλής έχει να κάνει, πιστεύω, με αυτό που σήμερα θα χαρακτηρίζαμε υπαρξιακή διάσταση του τραγικού. Με την ενεργοποίηση δηλαδή στη φαντασία κάθε θεατή μέσω της αναμέτρησης της ατομικότητάς του με τα πάθη, την αγωνία των ηρώων και ηρωίδων, την οδύνη τους μπροστά στην ανθρώπινη ή τη θεϊκή αναλγησία, την προλογική ή παραλογική τους άτιν ή ίδρυν, που τους οδηγεί στην αμαρτία, με την αρχαία ελληνική έννοια του όρου, δηλαδή αστοχία και αστοχασιά, με την επέλαση στην ανθρώπινη κανονικότητα του απρόσμενου και της τυχαιότητας. Ο έλεος, από την άλλη, έχει να κάνει, διατείνομαι, με την υπέρβαση της ατομικότητας και τη συναισθηματική στήχηση με το δράμα του άλλου, δηλαδή με την μετάβαση στην ετερότητα, που μέσω της ενσυναίσθησης ουσιαστικά ανάγεται σε καθολικότητα, σε αυτό που θα ονομάζαμε ανθρώπινο δράμα. Δηλαδή, τη μετάβαση από την Αντιγόνη, τον Ιδίποδα, την Λέκτρα, στον άνθρωπο. Επιπλέον, ο έλεος, στο βαθμό που βιώνεται από το σύνολο των θεατών, τους κάνει μετόχους σε μια κατάσταση συλλογικότητας, αυτού που ο ανθρωπολόγος, σημαντικός ανθρωπολόγος, Βίκτορ Τέρνερ, ονομάζει «κομμούνιτας». Σε μια άλλη κλίμακα, η συζυγή αυτή, θεωρώ, μεταφράζεται στη σύζευξη του διαχρονικού μύθου και την συγχρονική ιστορικότητα. Ως προς την τελευταία αυτή συζυγία, σας θυμίζω, για παράδειγμα, τον Ειδίποδα, του Σοφοκλή, με την πενικτική του αναφορά στις πολιτικές αξίες που είχαν σχετικά πρόσφατα εδραιωθεί στην δημοκρατική πόλη των Αθηνών, ή τους Πέρσες και τις Σικέτιδες του Εσχύλου.
Ο έλεος και ο φόβος, η διαλεκτική ατομικών και πανανθρώπινων, διαχρονικών και συγχρονικών, μυθικών και ιστορικών παθημάτων, είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που πιστεύω καθιστούν την τετραγωδία όντως φιλοσοφωτέρα, για να θυμηθούμε τον Αριστοτέλη, και σπουδαιοτέρα της ιστορίας. Όχι σπάνια, τα δύο αυτά συστατικά του τραγικού πάθους συνοδεύονται από την έννοια και την εικονοποία του τραύματος. Υπό μία έννοια, η ποιητική της τραγωδίας είναι, κατά τη γνώμη, μία ποιητική, ίσως και μεταφυσική, του τραύματος. Το τραύμα, διατέμνοντας την σωματική ή ψυχική ακεραιότητα του ατόμου, του καθιστά, πιστεύω, διάτομο. Ανοιχτό, δηλαδή, στην ετερότητα και καθολικότητα του κόσμου και του ανθρώπινου δράματος. Το τραύμα, αλλά υπό μία έννοια και τα παθήματα του ελαίου και του φόβου, εισάγουν το άτομο σε μία κατάσταση μετεχνιακότητας. Ένα σύντομο παράδειγμα από την αρχαία τραγωδία. Η Αντιγόνη υποφέρει από το τραύμα προπατορικής αράς και πατρικής αμαρτίας, όπως όλοι γνωρίζουμε. Από τη γέννησή της, ενσάρκωση οντολογικής, δηλαδή υπαρξιακής μετεχνιακότητας, είναι κόρη του αδελφού της Ιδίποδα, ζει όπως παραδέχεται η ίδια, όντας ουσιαστικά νεκρή. Λέει στην Ισμήνη, η ψυχή μου είναι από καιρό πεθαμένη. Και όταν πηγαίνει προς τον χώρο του εγκλισμού της, που κι αυτός έχει μία μετέχνια θέση, είναι μία σπηλιά, λέει, «Δεν κατοικώ ούτε ανάμεσα στους ζωντανούς, ούτε μαζί με τους νεκρούς. Δεν μετοικώ ούτε στον κόσμο όσων ζουν, ούτε αυτών που έχουν πεθάνει». Από άλλη, το άτομο το οποίο η περιχαρακωμένη ακεραιότητα διατέμνεται από το τραύμα, τελεί σε κατάσταση διαρκούς μετεχνιακότητας, όπως το σύνολο σχεδόν των ηρώων και ηρωίδων του αρχαίου ελληνικού δράματος, της τραγωδίας. Μιας μετεχνιακότητας μεταξύ είναι και μη είναι, απουσίας και παρουσίας, ολότητας και αποσπασματικότητας, ζωής και θανάτου, λόγου και μη αρθρώσιμης παραλογικότητας. Από άλλη σκοπιά, κάτι παρόμοιο έχει διασταλθεί ο μεγάλος ποιητής μας Γιώργος Εφέρης, το σπίτι του ήταν εδώ λίγο πιο πάνω κοντά, στην οδό Άγρας, που στην κύχλη του κατέγραψε αυτό το αποτέλεσμα της τραγωδίας ποιητικά ως αγγελικό και μαύρο φως. Είναι λοιπόν, πιστεύω, η ενεργοποίηση της συζυγίας των κατεξοχήν τραγικών παθημάτων του ελαίου και του φόβου που δικαιολογεί την διαχρονική αξία και την επίδραση της κλασικής τραγωδίας σχεδόν σε όλη τη μετέπειτα, κυρίως την μεταρομαντική τέχνη και στοχασμό. Ήρωες και ηρωίδες, όπως ο Ιδίπους, η Αντιγόνη, η Ηλέκτρα, γίνονται διαχρονικά πρότυπα γενικότερων φιλοσοφικών ερμηνεών της ανθρώπινης ύπαρξης. Και αν, όπως είπα πριν, δεν είναι τυχαίο που η αρχή της αισθητικής, της ιστορίας της αισθητικής, αρχίζει με μια πραγματεία που μελετά την τραγωδία, το αρχαίο δράμα, δεν είναι, πιστεύω, καθόλου τυχαίο που όχι μόνο η σύγχρονη κριτική θεωρία, αλλά κατά τη γνώμη μου ολόκληρη η ιστορία του σύγχρονου φιλοσοφικού στοχασμού, αρχίζει με ένα κείμενο που επιχειρεί μια ρηξικέλευτη ερμηνεία της αρχαίας τραγωδίας. Και αναφέρομαι βεβαίως στην γένεση της τραγωδίας του Φρίντριχ Νίτσε, που δημοσιεύτηκε, τη δημοσίευσε ο Νίτσε, ήταν βέβαια genius, σε ηλικία 28 ετών το 1872, προκαλώντας την μήνυ όλων των συντηρητικών φιλολόγων με προεξάρχοντα τον πολύ σημαντικό Βιλαμόβιτς. Ο Νίτσε είδε την τραγωδία ως μια κατεξοχήν ελληνική, όπως την όριζε, αισθητική έκφανση της πανανθρώπινης υπαρξιακής αγωνίας, πρόδρομο ουσιαστικά της δικής του φιλοσοφικής αρχής του ηρωικού πεσιμισμού, δηλαδή την άνευ μεταφυσικών υπερβατικών όρων ηρωικής αποδοχής του πεπερασμένου της υποκειμενικής ανθρώπινης ύπαρξης. Δεν είναι επίσης τυχαίο που το 1899, δηλαδή στην αυγή της μοντερνικότητας του 20ου αιώνα, ο Σίγμουντ Φρόιντ, στην ερμηνεία των ονείρων του, εισάγει τη θεωρία του, πολλοί δεν συμφωνούν και δικαίως ίσως, τη θεωρία του περί του ειδωποδίου συμπλέγματος, την οποία μετά την ανοίγαγε σε θεωρία για την ερμηνεία όχι μόνο της
ανάπτυξης του συγκεκριμένου ατόμου, αλλά του ανθρώπινου είδους εν γέννη. Μισόν αιώνα περίπου μετά τον Φρόιντ, την ερμηνεία των ονείρων, ο πολύ σημαντικός ανθρωπολόγος Λέβι Στρος δημοσιεύει ένα εμβληματικό άρθρο με τον τίτλο «Η δομική ανάλυση του μύθου». Και εκεί χρησιμοποιεί τον Σοφόκλειο Ιδίποδα μέσω μιας έτσι, διαδικασίας ερμηνευτικής, η οποία είναι αρκετά περίπλοκη, για να πει ότι ο μύθος του Ιδίποδα είναι μια κρυπτική εξιστόρηση της προόδου από αρχαίγονες θεωρίες αυτοκτονίας στην σταδιακή συνειδητοποίηση και εκλογήκευση από τον άνθρωπο της βιολογικής αναπαραγωγικής διαδικασίας. Και Αντιγόνη υπήρξε πολύ σημαντικό πρότυπο, όπως ξέρετε. Ήδη ο Χέγγελ τη χρησιμοποιεί ως πρότυπο της θεωρίας του για την αμοιβαία αναγνώριση αυτόνομων υποκειμένων σε μια κοινωνία. Ο σημαντικός ψυχαναλυτής Ζακ Λακάν τη χρησιμοποίησε επίσης, που είχε εν πωλής επηρεαστεί από τον Φρόιντ, για να εξηγήσει τη μετάβαση από το φαντασιακό στο συμβολικό. Και βεβαίως μετά η φεμινιστική θεωρία με την Ριγκαβέ βρήκε στην Αντιγόνη μια αρχαίγονη μητριαρχική πρόγονο που αντίκειται στον πατριαρχικό λόγο. Θα ήθελα να ολοκληρώσω και τελειώνω τις σκέψεις μου αυτές για το διαχρονικό θάμβος της αρχαίας τραγωδίας με σύντομες αναφορές στο έργο δύο σημαντικών λογοτεχνών βραβευμένων με τον Νόμπελ, τον Γόλεσον Γίνκα και τον Σέιμους Χίνι, που εκπροσωπούνται με σύντομες σκέψεις τους στο συγκεκριμένο βιβλίο. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με τον Σέιμους Χίνι, ο οποίος υπήρξε πολύ καλός φίλος μου και συνάδελφος στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Σε διάφορα γραπτά του, καθώς και στο κείμενο που δημοσιεύεται στο βιβλίο του κέντρου, ο Σέιμους υπογραμμίζει την ικανότητα αρχαίων τραγωδιών να εκφέρουν πάντοτε επίκαιρο βαθύτατα πολιτικό λόγο και την ευληματική τους αξία για λαούς που αγωνίζονται ενάντια στην αποικιοκρατική αυθαιρεσία ή όποια άλλη αυταρχική εξουσία. Αντίστοιχη είναι και η πολιτική επανερμηνεία της τραγωδίας από το Σογίνκα. Σας θυμίζω ότι το 2002 ο Σογίνκα είχε ακριβώς στους Δελφούς είχε παρουσιάσει την τραγωδία του «Ιδίπους επικολωνώ». Ακολχούνι. Ναι. Σήμερα, εποχή όπου το ανθρώπινο επαναπροσδιορίζεται ριζικά, ως αποτέλεσμα μιας άμετρης και ασύμετρης και πολιτικά πλέον δύσκολα ελέγξιμης τεχνοκρατικής μεταξέλιξής του, η αρχαία τραγωδία με την πολιτική της διεισδυτικότητα και κυρίως την αισθητικά επεξεργασμένη μεταφυσική οπτική της στο φαινόμενο της ανθρώπινης ύπαρξης είναι εξαιρετικά επίκαιρη, καθώς διδάσκει την ανοιχτότητα αλλά και τα όρια του ανθρώπινου. Στο περίφημο χωρικό της Αντιγόνης, ο Σοφοκλής λέει «πολλά μεν τα δεινά, κουδέν δεινότερο, ανθρώπου δεινότερον πέλη», δηλαδή είναι πολλά τα αξιοθαύμαστα παράγματα, αλλά τίποτε δεν είναι πιο αξιοθαύμαστο από τον άνθρωπο. Αλλά προσθέτει ότι ούτε και αυτό το δεινότατον, ούτε και αυτό το πιο αξιοθαύμαστο από όλα τα δημιουργήματα ο άνθρωπος, παρά τη δυνατότητά του να αντιστέκεται, να αναμετριέται με κάθε αντικσότητα, ούτε λοιπόν και αυτό το δεινότατον δεν μπορεί να ξεφύγει από τον Άδη. Άπορος επουδέν έρχεται το μέλλον. Άιδα μόνον φεύξην ουκ επάξεται. Και αυτό συνιστά την τραγική ουσία του ανθρώπου. Είναι, όπως θα έλεγε ο Σεφέρης, το αγγελικό και μαύρο φως του, που σήμερα, παρά ποτέ, είναι χρέος μας να αντιτάσσουμε στην αλαζονική, ψηφιωτική, ψηφιοποιητική αμαύρωση του ανθρώπινου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, για όλα αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που ακούσαμε. Το αρχαίο δράμα είναι πράγματι ανεξάντλητο και ως υλικό έρευνα στοχασμού και μελέτης, αλλά και ως υλικό για έμπνευση, για καλλιτεχνική και θεατρική δημιουργία. Και έτσι, αναλογιζόμενοι τις πρώτες συναντήσεις των Δελφών και καθώς ανατρέχαμε στα παλιά αρχεία τύπου του κέντρου, διαλέγω τρεις σειρές που, για να προχωρήσει η κουβέντα, που διάβασα σε άρθρο της Καθημερινής στις 4 Ιουνίου 1985 για την πρώτη ακόμα συνάντηση του αρχαίου ελληνικού δράματος, ότι από σήμερα και για τρεις εβδομάδες
το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των πολιτιστικών εκδηλώσεων μεταφέρεται στους Δελφούς, όπου αρχίζει η συνάντηση αρχαίου δράματος. Διευθυντής τότε του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά, ήταν ο Περικλής Νεάρχου, δεν ξέρω αν είναι μαζί μας, που εμπιστεύτηκε στον Θόδωρο Τερζόπουλο την καλλιτεχνική και οργανωτική ευθύνη της Διεθνούς Συνάντησης Αρχαίου Δράματος και που στη διάρκεια της εξαετούς θητείας του το Κέντρο Δελφών, ως τότε φορέας διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων, ανοίγεται στον χώρο των παραστατικών και εικαστικών τεχνών με μεγάλες διεθνείς συναντήσεις. 10 χρόνια αργότερα, με τη συνάντηση του 1995, ξεκινάει η συνεργασία του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών με τη Διεθνή Επιτροπή Θεατρικής Ολυμπιάδας, ένα δίκτυο σκηνοθετών με πρόεδρο τον Τερζόπουλο και ιδρυτικά μέλη μυθικά ονόματα του θεάτρου, όπως τον Τάσι Σουζούκη, Γιούρι Λιουμπίμοφ, Τόνι Χάρισον, Ρόμπερτ Βίλσον, Χάνερ Μίλερ, Νουρία Σπέρ και πολλοί άλλοι. Όλοι αυτοί και άλλοι ακόμα περάσαν από τους Δελφούς με νέες παραγωγές, θεατρικές performance, εργαστήρια και διαλέξεις. Καθοριστική υπήρξε η παρουσία του καθηγητή Βασίλη Καρασμάνη, διευθυντή επί μία δεκαετία του Κέντρου Δελφών, ο οποίος καλλιέργησε και υποστήριξε συστηματικά τις διεθνείς συνεργασίες του Κέντρου και τη σύναψη σχέσεων με έδρες κλασικών σπουδών και καλλιτεχνικούς και θεατρικούς οργανισμούς στο εξωτερικό. Και είναι σήμερα μαζί μας, όπως και ο κύριος Νεάρχου, και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Η Ελένη Βαροπούλου, παλιά και πολύτιμη και αγαπητή φίλη του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, συμμετείχε από το 1985 στις συναντήσεις αρχαίου δράματος και ήταν μοναδική η παρουσία της και αρκετά ιδιαίτερη πάντοτε και οι ομιλίες της και οι παρεμβάσεις της στο συμπόσιο. Και στο άρθρο της, στο βιβλίο που κρατάμε όλοι στα χέρια μας, σημειώνει ότι τα καλοκαίρια το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών μετατρεπόταν σε διεθνικό βήμα για το θεατρικό γίγνεσθε, σε τόπο ξεχωριστό, καθώς ευδοκιμούσαν εκεί οι ανταλλαγές γύρω από το θέατρο και γενικότερα ο πολιτιστικός διάλογος. Κυρία Βαροπούλου, αγαπητή Ελένη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας και από μένα, εκλεκτή προσκεκλημένη, αγαπητή Ελένη Αρβελέρ, αγαπητέ Παναγιώτη, αγαπητή Μάρο και Σταύρο Πετσόπουλε και αγαπητές φίλοι και φίλοι. Στον τόμο που φέρει τον τίτλο «Το αρχαίο δράμα στους Δελφούς, Διεθνής Συναντήσεις Αρχαίου Δράματος» και που εκδόθηκε με την επιμέλεια των εκδόσεων Άγρα, ξεδιπλώνεται ο ιστορικοπολιτισμικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών ως σχήματος για μια τολμηρή πολυσυλλεκτική μεταφορά στον δελφικό τόπο πολλών καινούριων θεατρικών εμπειριών, σκηνικών δοκιμών, μελετών, αναλύσεων, προσωπικών καταθέσεων, όλων γύρω από το αρχαίο δράμα. Η ανατινηφίλιο αναψηλαφίσεις της κλασικής τραγωδίας και κωμωδίας, κυρίως κατά τις δεκαετίες 1980 και 1990, όσες κατέληξαν να παρουσιαστούν στους επιμέρους δελφικούς χώρους στεγασμένους ή υπαίθριους, κατέδειξαν πόσο το αρχαίο δράμα εξακολουθούσε να είναι σε ετερόκλητα, ακόμη και αναπάντεχα πολιτιστικά περιβάλλοντα, μια ανεξάντλητη πηγή για σκηνικές αναζητήσεις και επιστημονική έρευνα. Το Κέντρο Δελφών, συγκεντρώνοντας από πολλές χώρες, υπήρους, κουλτούρες, ορισμένες από τις ερμηνευτικές τάσεις και τις νέες θεωρητικές προσεγγίσεις, τις οποίες πρότειναν τα χρόνια εκείνα σημαντικοί καλλιτέχνες και επιστήμονες που δούλευαν με τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων τραγικών, συνετέλεσε στη διαμόρφωση ενός διευρυμένου ορίζοντα πρόσληψης του αρχαίου δράματος στην Ελλάδα, αναγκαίου για τον ελληνικό περίγυρο εκείνης της περίοδου, με αντίκτυπο τελικά στα ελληνικά θεατρικά πράγματα, αφού η διεθνική πραγματικότητα του αρχαίου δράματος, εισβάλλοντας δυναμικά στο δελφικό τόπο, χάρη στις διεθνείς συναντήσεις, προκάλεσε γόνιμες αναταράξεις στην κυρίαρχη παραστασιακή αισθητική, ενώ η διεκδίκηση για έναν άλλο κριτικό λόγο και έναν άλλο τρόπο σκέψης, πέρα από τους καθιερωμένους, πρόβαλε πιο επιτακτική.
στους Δελφούς, το θεατρικό κοινό και πολλοί άνθρωποι του θεάτρου όχι μόνο μπόρεσαν να έρθουν σε άμεση επαφή με το διαφορετικό και το αλότριο, όχι μόνο συνειδητοποίησαν μερικά από τα ζωντανά θεατρικά αιτήματα του καιρού, ελληνικά και ξένα, αλλά και κατάλαβαν τι αξία μπορεί να έχει μια παρέμβαση αισθητικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα, αν ασκείται υπεύθυνα από έναν μεγάλο φορέα, έναν θεσμό τον οποίον επιδοτεί το κράτος και υποστηρίζει το Υπουργείο Πολιτισμού. Είχα την τύχη να παρακολουθήσω από κοντά, επί πολλά καλοκαίρια, εκείνη την συστηματοποιημένη δραστηριότητα του Κέντρου Δελφών, δηλαδή της Διεθνής Συναντήσεις Αρχαίου Δράματος, τόσο με την ιδιότητά μου ως κριτικού θεάτρου στην εφημερίδα Το Βήμα, όσο και όσο μιλήτρια σε αρκετά από τα συμπόσια. Γι' αυτό και συγκινήθηκα όταν πήρα στα χέρια μου τον τόμο που με το περιεχόμενό του, τις πληροφορίες και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα, τις μαρτυρίες και τις τοποθετήσεις από καλλιτέχνες του θεάτρου και ερευνητές, συγγραφείς και στοχαστές, αναζωπυρώνει κάτι από την πνευματική και καλλιτεχνική ορμή εκείνης της περίοδου. Τότε που οι ραγδαίες πολιτικές αλλαγές και ανατροπές συμπορεύονταν με αλλαγές στο πεδίο της αισθητικής εμπειρίας. Τότε που οι εξυγχρονιστικές πολιτικές αναγνώσεις των κλασικών κειμένων, η επίκληση του φυσικού θεάτρου και της σωματικότητας, η ανάδυση των τελετουργιών από τις περιοχές του αρχαίγωνου στο σήμερα, η καθαρή μαγεία της τεχνοκρατούμενης εικονοποιίας και η ενσυνείδητη ανάδειξη του χώρου σε πρωτεύοντα παράγοντα του παραστασιακού διαβήματος είχαν στα διάφορα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της γης κορυφωθεί. Σε ένα σύντομο κείμενό μου που περιλαμβάνεται στον τόμο, κάτω από τον τίτλο «Τοπίο και διαπολιτισμικότητα στους Δελφούς», ρίχνω βάρος στο πολύ συζητημένο αλλά και πολύ παραγωγικό παράδειγμα της διαπολιτισμικότητας με το οποίο έκλεισε ο 20ος αιώνας. Όσα συνέβησαν στους Δελφούς, συναντήσεις, παραστάσεις, εργαστήρια, ομιλίες, πρέπει πιστεύω να διαβαστούν από την οπτική γωνία της στοχευμένης όσμωσης ανάμεσα στις απανταχού θεατρικές κουλτούρες. Οι Δελφοί στόχευσαν στη συνύφανση, την ανταλλαγή και τη ζύμωση των θεατρικών πολιτισμών και αυτή η κατεύθυνση συνέπεσε με εκείνη του διακαλλιτεχνικού διαλόγου στο εσωτερικό της ίδιας της παράστασης, αλλά και του διεπιστημονικού λόγου, τον οποίον επικαλούνταν άλλοτε έμεσα και άλλοτε ρητά πολλοί από τους μελετητές των κλασικών κειμένων, καθώς καταπιάνονταν με τα μυθολογικά μοτίβα και τις νεότερες ποιητικές εκδοχές του μύθου. Σε ένα σημείο του κειμένου μου γίνεται ξεχωριστή μνήμα στο Θόδωρο Τερζόπουλο. Παραθέτω. Στους Δελφούς ένα πρόσωπο συνέτεινε όσο κανένα άλλο στο γεφύρωμα του μέσα με το έξω, του εγχώριου με το ξενικό, της θεωρητικής προσέγγισης των κειμένων με τη σκηνοθετική πράξη. Ο σκηνοθέτης Θεόδωρος Τερζόπουλος. Αφού αυτός όχι μόνο ανέδειξε εκεί τις μεθόδους και τεχνικές τις οποίες ο ίδιος επεξεργαζόταν για την αγωγή του ηθοποιού, αλλά και έστησε ένα δίκτυο συνεργασιών με άλλους, βασικά ξένους δημιουργούς, που κι αυτοί από την πλευρά τους μετέφεραν στον δελφικό τόπο τη γνώση, την εμπειρία, την αναζήτηση και τον προβληματισμό τους. Τέλος παραθέματος. Βεβαίως για τις διεθνείς συναντήσεις αρχαίου δράματος και την υλοποίησή τους, εργάζονταν συνεχώς σε διάφορα πόστα πολλές και πολλοί. Η προσφορά τους όμως έφτανε στα μάτια μας ξεκάθαρα, γινόταν χειροπιαστή, μόλις κατηφορίζοντας μέσα στη στάδα των δέντρων, φτάναμε στην είσοδο του Κέντρου Δελφών. Γιατί εκείνη ακριβώς τη στιγμή, το στίχημα της καλλιτεχνικής και πνευματικής ανταλλαγής ερχόταν να διασταυρωθεί με τη θερμή ατμόσφαιρα της υποδοχής, με την κουλτούρα της φιλοξενίας, με την προσδοκία ότι θα απολαύσουμε για μια ακόμη φορά τον έναστρο δελφικό ουρανό την ώρα των θεαμάτων, ενώ ο νους και το συναίσθημα θα παλεύουν με συναρπαστικές εικόνες, ισχυρές γραφές, καινοτόμες φόρμες, βαθιά νοήματα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βαροπούλου. Τελευταίος ομιλητής στην σημερινή παρουσίαση, αλλά καθόλου λιγότερο σημαντικός και καθοριστικός στην επιτυχία της έκδοσης, είναι ο Σταύρος Πετσόπουλος, εκδότης και επικεφαλής των εκδόσεων Άγρα, που όπως και
έχει προαναφέρθει και αρκετές φορές, είχαν την επιμέλεια του βιβλίου, η οποία ήταν ένα αρκετά δύσκολο έργο, θα έλεγα, κυρίως αν αναλογιστούμε ότι πρόκειται για 14 διεθνείς διοργανώσεις, με ένα πολύ σύνθετο πρόγραμμα η κάθε μία από αυτές, που απλώνονταν σε μία διάρκεια 24 ετών. Οι γνώσεις, η αισθητική, η εμπειρία του Σταύρου Πετσόπουλου υπήρξαν πολύτιμες στη διαμόρφωση του τόμου αυτού. Τον ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία μας. Ίσως τον ταλαιπωρήσαμε λιγάκι, ίσως και εκείνος λιγάκι να μας ταλαιπώρησε, αλλά νομίζω το αποτέλεσμα άξιζε τον κόπο και βεβαίως τελικός κριτής είστε εσείς. Αλλά ας ακούσουμε τώρα τον Σταύρο Πετσόπουλο να μας πει τις δικές του σκέψεις από αυτή τη συνεργασία και από αυτό το έργο. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Ο χρόνος κάνει περίεργα γυρίσματα. Είχα πρωτοσυνεργαστεί με το Κέντρο Δελφών στις αρχές του 80 με τον κύριο Νεάρχου για την έκδοση ενός τόμου καταγραφής των κειμένων ενός συμποσίου. Και σήμερα, 40 χρόνια μετά, βρισκόμαστε στη θέση ότι ένας πολύ ωραίος κύκλος που ολοκληρώνεται. Θέλω να ευχαριστώ πολύ την κυρία Μάρου Νικολοπούλου και τον Θόδωρο Τελζόπουλο που μου προτείνανε αυτή τη δουλειά. Η δουλειά του εκδότη έχει να κάνει πάντα με την πρώτη ύλη. Χωρίς την πρώτη ύλη και τα δύσκολα στοιχήματα, δεν είμαστε τίποτα. Οπότε, ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη και για όλο αυτό το υλικό. Λοιπόν, εγώ θα πω λίγα πράγματα για τη δουλειά μας και λίγο για τη δική μου εκτίμηση του τι έγινε. Θέλω να ξεκινήσω πρώτα με ένα μικρό απόσπασμα του Θόδωρου Τερζόπουλου, που δεν είναι μαζί μας σήμερα. Ανοίγουν εισαγωγικά. Είναι σημαντικό ότι ο θεσμός αυτός διήρκησε 25 χρόνια. Ακόμα και αλλού στην Ευρώπη, στη διάρκεια μιας δεκαετίας, σβήνουν κάποιες σημαντικές πρωτοβουλίες. Ο ρόλος της συνάντησης υπήρξε καταλυτικός. Ήταν μια παρέμβαση. Ήταν πράγματι εκπληκτικό σε αυτόν τον τόπο τον μαγευτικό, με αυτό το κλίμα, με αυτό το φως, να συναντιούνται φιλόσοφοι από την Ασία μέχρι την Αμερική, να συζητούν και να ανταλλάσσουν απόψεις για το αρχαίο δράμα. Λοιπόν, στις διεθνείς συναντήσεις αρχαίου δράματος του Δελφούς, που οργάνωσε για ένα τέταρτο του αιώνα σχεδόν το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, συντελέστηκε ένα θαύμα. Θαύμα καταρχήν για τη σταθερότητα και ασύλληπτη χρονική διάρκεια του θεσμού. Όλοι ή σχεδόν όλοι οι θεσμοί τέτοιου τύπου κρατάνε πολύ λιγότερο. Αλλάζουν οι διοικήσεις, οι κυβερνήσεις, οι τοπικοί οργανισμοί, οι οικονομικές κρίσεις. Αυτό κράτησε, βάζοντας πάντα τον πύχη πολύ ψηλά. Θαύμα επίσης για την πρόσκληση και την προσέλευση όλων αυτών των σπουδαίων ανθρώπων του θεάτρου, πρωτοπόρων σκηνοθετών, θειάσων, ηθοποιών, διανοητών του θεάτρου. Η αφρόκραμα του πλανήτη και της Ελλάδας. Και η έμφαση στην παρουσία ανεβασμάτων αρχαίου δράματος από χώρες και λαούς που ούτε τους φανταζόταν κανείς. Από την Ινδία, τα Βαλκάνια, την Αλάσκα, την Κίνα, την Τουρκία, τη Ρωσία και βέβαια Αμερικανούς, Ιταλούς, Πολωνούς, Γάλλους, Άγγλους, Ανατολικογερμανούς και Δυτικογερμανούς. Διάσημους παγκοσμίως αλλά και αφανείς με μοναδικό χαρακτήρα. Μέσα από τρεις παράλληλους δρόμους, κεντρικούς δρόμους, γιατί είχε και παραφιάδες, των παραστάσεων δηλαδή των θεατρικών εργαστηρίων και των ομιλιών των συνεδρίων, υπήρξε μια μοναδική ανταλλαγή θεατρικών εμπειριών, γνώσεων και προβληματισμών. Δεν γνωρίζω άλλο πολιτιστικό θεσμό στη χώρα μας που να δημιούργησε τέτοιο διάλογο και να συγκέντρωσε σε όλα τα χρόνια τόσα μυθικά πρόσωπα της τέχνης που εξυπηρετεί. Είναι απίστευτο το πόσους δελφούς συντελέστηκε αυτή η εκπληκτική συγκέντρωση δημιουργών και διανοητών του θεάτρου. Ας έρθουμε λοιπόν στο παρόν βιβλίο. Η τέχνη του θεάτρου δύσκολα αποτυπώνεται. Η μουσική, η ζωγραφική, ο κινηματογράφος απονυμώνται στους δίσκους και τα CD, στα λευκώματα, στις ταινίες. Το θέατρο έρχεται και φεύγει. Οι μαρτυρίες και οι περιγραφές λίγο περισσώζουν από τη μαγεία της τέχνης αυτής. Αυτό επιχειρήθηκε στο σύνθετο και πολυσχηδή τόμο που παρουσιάζεται σήμερα. Αυτό ήταν το στοίχημα. Και αυτό έγινε εφικτό χάρη στην πεισματική συγκέντρωση και αρχιοθέτηση όλης της πλούσιας εμπειρίας που οργάνωσε και κατέγραψε πεισματικά η κυρία Μάρο Νικολοπούλου και οι συνεργάτες της, η κυρία Γκότση μεταξύ άλλων. Μια σπουδαία αφανής δουλειά παράλληλα με τη διοργάνωση του ίδιου του θεσμού. Ένα τεράστιο ετερογενές και νομογενές ποιοτικά υλικό
που έπρεπε να βρει δομή και φόρμα βιβλίου. Και σιγά σιγά, με πολύ κόπο και πολλές κουβέντες, πιστεύουμε ότι δαμάστηκε κάπως όλο αυτό το υλικό, ώστε να περιγραφεί όλη αυτή η πολύχρονη και πολύπλευρη εμπειρία. Τα δύο εισαγωγικά κείμενα, το ένα της ίδιας της κυρίας Νικολοπούλου και το άλλο η συζήτηση του σπουδαίου διεθνούς εμβέλειας της σκηνοθέτη Θόδωρου Τερζόπουλου, που είχε για χρόνια την καλλιτεχνική διεύθυνση του θεσμού, συζήτηση με την θεατρολόγο Ειρήνη Μουντράκη, περιγράφουν το χρονικό και τη φιλοσοφία του εγχειρήματος. Ακολούθως και διεθνείς διανοητές, σκηνοθέτες και ηθοποιοί καταγράφουν τον προβληματισμό και τις εμπειρίες τους. Από τη μια κείμενα της Ελένης Βαροπούλου, του Δημήτρη Μαρονίτη, του Φάνη Κακριδή, της Ειρήνης Μουντράκη, της Πινελόπης Χατζηδημητρίου, του Γιώργου Σαββατακάκη, του Δημήτρη Τσατσούλη και των Μαριάν Μακδόναλντ, Φρανκ Ράντατς, Φρέντι Ντεκρέους, Τζέιμς Ντίγκλ, Τζούλια Βάρλεϊ, καταγράφουν τις αναμνήσεις και τους προβληματισμούς. Και κείμενα Ελλήνων θεατρολόγων που γράφτηκαν επί τούτου για τον τόμο. Ακολούθως σε άλλη ενότητα, σκηνοθέτες, εικαστικοί και συγγραφείς καταγράφουν τις δικές τους εμπειρίες. Χάινερ Μίλλερ, Γιούρι Λιουμπίμοφ, Ανατόλη Βασίλιεφ, Ταντάσι Σουζούκι, Ετέλ Αντνάν, Ευγένιο Μπάρμπα, Χάνς Γκούτερ Χάιμε, Τόνι Χάρισον, Λούο Τζιν Λίν, Θόδωρος Τερζόπουλος, Ρόμπερτ Βίλσον, Γιάννης Κουνέλης, Γιάννης Τσαρούχης, Αντρέι Βάιντα. Δεν είναι και λίγο. Και ακολουθούν τα τρία Νόμπελ λογοτεχνίας που πέρασαν από τις συναντήσεις των αδερφών. Σέιμους Χίνι, Ντάριο Φω, Βόλες Ογίνκα. Ακούγονται μαγικά όλα αυτά, όλη αυτή η παρουσία των μυθικών ανθρώπων στους αδερφούς και στο βιβλίο. Όπου δεν υπήρχε πρωτότυπο κείμενο από τις παραπάνω προσωπικότητες, τα μοναδικά αρχεία της κυρίας Νικολοπούλου έζησαν την κατάσταση με συνεντεύξεις των προσωπικότητων στον αθηναϊκό τύπο της εποχής, σε δημοσιογράφους, που παρεχώρησαν ευγενικά τις άδειες των αναδημοσιεύσεων. Έχουμε ένα 38 παράδειγμα, λοιπόν, με το παρόν βιβλίο, της ανυπολόγησης αξίας των αρχείων που διασώζουν τη μνήμη της ιστορίας και της κουλτούρας, που είναι θέμα πολύ επίκαιρο στην εποχή μας. Τα αρχεία, και μεγάλο θέμα. Και ακολουθεί στον τόμο μια ενότητα 100 σελίδων με φωτογραφίες σπουδαίων φωτογράφων των σημαντικότερων παραστάσεων, εν είδη εν θέτου φωτογραφικού λευκώματος εντός του βιβλίου χρονικού. Η οπτική εμπειρία δηλαδή όλης της περιπέτειας των συναντήσεων του αρχείου δράματος του Δελφούς. Άλλη μια πλευρά του αρχείου, αυτού του εξαιρετικού αρχείου. Υπάρχει μετά μια μικρή ενότητα με τον αντίκτυπο του θεσμού στον τύπο της εποχής. Και ακολουθεί τέλος μια λεπτομερέστατη 95 σελίδων καταγραφή όλων των δράσεων του θεσμού αναχρονιά. Παραστάσεις και συντελεστές, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, σκηνογράφοι, μουσικοί κλπ. Ομιλίες, εργαστήρια. Αυτό το επιμιλήθηκε κυρίως η κυρία Γκότση, κάνοντας εργασία μυρμηγκιού. Μπορεί να μοιάσει σχολαστικό αυτό το τελευταίο τμήμα, αλλά καταγράφει και αποδεικνύει την ασύλληπτη συμμετοχή των προσωπικότητων και των θειάσεων, ζαλιστική στο μέγεθός της, και είναι η σημαντικότητη συνεισφορά στην ιστορία αυτού του μοναδικού θεσμού. Αυτό το τελευταίο τμήμα του βιβλίου δεν είναι μόνο για τους ειδικούς της ιστορίας του θεάτρου, αλλά μπορεί να γίνει και συναρπαστικό ανάγνωσμα για όσους γοητεύονται από τις αναγνώσεις παράξενων βιβλίων, όπως των δρομολογίων αγγλικών τρένων, όπως σημείωσε ο J.K. Chesterton τον προηγούμενο αιώνα, ή από αναγνώσεις τηλεφωνικών καταλόγων, σαν αυτούς που μέχρι πριν λίγα χρόνια τύπωνε ο ΟΤΕ, όπου μπορεί κανείς να κάνει τους δικούς του συνειρμούς στην ανάγνωση των ονομάτων των κατοίκων μιας πόλης. Έχουμε λοιπόν ένα πολυσύνθετο και πολυπροσηματικό βιβλίο, για να μην αναφέρω την άκομψη λέξη πολυβιβλίο που χρησιμοποιείται συχνά στον κλάδο μας. Και ελπίζουμε να μεταδίδει κάτι από τη μαγεία της ζωντανής τέχνης του θεάτρου και του αρχαίου δράματος που έλαψε στους Δελφούς για τόσα χρόνια. Ευχαριστώ την προσοχή.